που αφορά στην οικονομία της χώρας. Μαζί μας για να μας βοηθήσει άλλη μια φορά με τις γνώσεις του, αλλά και με τον κατανοητό του λόγου, ο κύριος Περικλής Γκόγκας, ο καθηγητής οικονομικών από το Δημοκρίτου Πανεπιστήμιο της Θράκης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Λέμε ότι είμαστε καλά. Έχουμε μια ευχάριστη είδηση που σημαίνει ότι από την 1η Οκτωβρίου, αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι τότε, μπαίνει τέλος τα capital control, κύριε καθηγητά. Τι σημαίνει τώρα αυτό πρακτικά? Κοιτάξτε, είναι ένα βήμα πριν την πλήρη απελευθέρωση των συναλλαγών. Είναι ένα, σίγουρα είναι θετικό βήμα, βέβαια δεν θα επηρεάσει και πάρα πολύ το 99% του πληθυσμού, φαντάζομαι. Γιατί ήδη μέχρι τώρα το όριο ήταν στα 5.000 ευρώ. Αυτό θα τα βγάλει πολύ απλά. Ορίστε, δεν σας άκουσα. Όχι, λέω, είχε χρήματα, θα μπορούσα να τα βγάλει. Γιατί άμα δεν έχεις χρήματα. Αυτό ακριβώς είναι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι περιόρισε πολλούς το 5.000 το μήνα. Αντιθέτως, είναι ένα μικρό ακόμα βήμα που θα πάει μέχρι τον Ιανουάριο, λογικά Ιανουάριο-Φεβρουάριο, που περιμένουμε την πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα. Έτσι, όχι ότι γίνεται κάτι εξαιρετικό και σημαντικό, απλά θα επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα που δεν την είχαμε τα τελευταία 3 χρόνια. Η αλήθεια είναι, κύριε καθηγητά, πάντα σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, και το ξαναλέω, αν δεν αλλάξει κάτι, η άρση τώρα των capital control σημαίνει, θα δώσει μάλλον και κάποιες αυξήσεις στα όρια των εμβασμάτων για τις επιχειρήσεις, και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι όσον αφορά τον επιχειρηματικό τομέα. Ναι, φυσικά αυτό είναι σημαντικό, γιατί θα επιτραπεί και εξαγωγή ποσών μέχρι 100.000 ευρώ, ήταν 40.000 μέχρι σήμερα, στις συναλλαγές των μικρών προσώπων ή επιτευγματιών προς το εξωτερικό. Επίσης, θα μπορούν οι ξένες επιχειρήσεις στις δραστηριότητες τους που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα να μπορούν να εξάγουν τα κέρδη τους ελεύθερα προς τις μητρικές χώρες. Επομένως, αυτές είναι σημαντικές αλλαγές που γίνονται για τον επιχειρηματικό κόσμο, και σίγουρα βοηθούν από την άποψη ότι πιο εύκολα θα επενδύσει κάποιος ξένος στην Ελλάδα, όταν ξέρει ότι ελεύθερα πλέον τα κέρδη που θα βγάλει εδώ θα μπορέσει να τα επαναπατρίσει. Τώρα, κύριε καθηγητά, το ότι χρειάστηκαν σχεδόν 3 χρόνια να περάσουν για να φτάσουμε σε ένα σημείο να λέμε ότι τελικά μπαίνει τέλος στα capital control, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, 3 ολόκληρα χρόνια, και τι χρόνια, όχι ότι οι δυσκολίες και τα προβλήματα έχουν σταματήσει, γιατί μπορεί από τον Αύγουστο να έχουμε βγει από τα μνημόνια, όπως λέει η κυβέρνηση, αλλά ωστόσο τα μέτρα παραμένουν, οι συμφωνίες πρέπει να τηρηθούν, οι μεταρρυθμίσεις εννοείται ότι πρέπει να γίνουν. Δεν ξέρω λοιπόν αυτά τα 3 χρόνια πρακτικά τι σηματοδοτούν. Κοιτάξτε, νομίζω το σημαντικότερο πρόβλημά μας, όπως το καταλαβαίνουμε όλοι, δεν ήταν τα capital controls. Αν είχαμε την επιλογή να γυρίσουμε στο πώς ήμασταν πριν από την κρίση με τα αρχικά capital controls που ήταν πολύ αυστηρά, με 300 ευρώ την εβδομάδα να μπορούμε να βγάζουμε, δεν μας πειράζει και ιδιαίτερα. Νομίζω αυτό θα επιλέγαμε. Το capital controls είναι μια εκδήλωση του όλου προβλήματος που είχε η ελληνική οικονομία και που ελπίζουμε ότι μπαίνει σιγά σιγά σε βήματα σταθεροποίησης και ανάπτυξης και πάλι. Αυτό μπορεί να εκλειφθεί ως μήνυμα από τις άλλες αγορές, ότι η χώρα μας ανακάμπτει και ότι προχωράμε με κάποια βήματα προς σωστή κατεύθυνση? Γιατί, όπως πολύ σωστά είπατε, τα capital control ουσιαστικά έδειχναν την κατάσταση που επικρατούσε στη χώρα. Ακριβώς, ακριβώς. Πάει να γίνει μια αλλαγή σε αυτή την εικόνα, έτσι? Σίγουρα. Αντιστρέφει το αρνητικό κλίμα, το κάνει λίγο πιο θετικό ακόμα περισσότερο, δείχνοντας ότι νιώθουμε την ασφάλεια πλέον στην Ελλάδα της χαλάρωσης των capital controls. Άρα δεν φοβόμαστε αρνητικές εξελίξεις και σίγουρα οι αγορές και ο επιχειρηματικός κόσμος του εξωτερικού κυρίως θα το δει θετικά αυτό. Είναι ένα θετικό βήμα. Τώρα πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν τα δούμε όλα συνολικά, αυτά που διαδραματίζονται και συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα, και κυρίως αναφέρομαι στις δηλώσεις του κ. Τσακαλώτου που λέει για τις συντάξεις, που λέει για το αφορολόγητο, που όλα αυτά τα θετικά μηνύματα τέλος πάντων έρχονται να προσθεθούν σε ένα παζλ αισιοδοξίας, έτσι όπως το μεταφέρει η ελληνική κυβέρνηση. Είναι έτσι όμως, κύριε καθηγητά? Είναι πραγματικά αυτό που θα μας κάνει να αναπνεύσουμε λίγο και να ανασάνουμε? Κοιτάξτε, σίγουρα ότι υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο για να μην γίνουν πραγματικότητα κάποια από αυτά τα αρνητικά τα οποία περιμέναμε ότι θα γίνουν. Υπάρχει αυτό. Το θέμα είναι κατά πόσο οι δανειστές μας θα το δεχτούν αυτό
Φυσικά όταν βλέπουν μια οικονομία που πηγαίνει καλά και υπάρχει συνεργασία καταρχήν με τους θεσμούς και δεν κάνουμε πράγματα μόνοι μας, τότε ίσως υπάρξει και η άδεια, να το πούμε, η συμφωνία και των δανειστών να γίνουν κάποια από αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι σημαντικά, γιατί το να μειωθούν οι συντάξεις δεν θα κάνει καλό μόνο στους συνταξιούχους, έτσι, θα κάνει καλό και σε όλους τους άλλους, τους εμπόρους, τους ανθρώπους, τους επιχειρηματίες, όπου εκεί ξοδεύουν τα χρήματά τους οι συνταξιούχοι. Γι' αυτό λοιπόν σίγουρα είναι θετικό. Επίσης, αν δεν αυξηθεί η φορολογία, και αυτό είναι θετικό, γιατί περισσότερο χρήμα θα μείνει για να διοχετευτεί μέσα στην πραγματική οικονομία. Όλα αυτά λοιπόν, στον βαθμό που μπορούν να πραγματοποιηθούν, είναι θετικά και σίγουρα όλοι μας τα θέλουμε, αλλά μένει να δούμε κατά πόσο είναι υλοποιήσιμα. Προς το παρόν πάντως στην τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου και του Έλληνα καταναλωτή δεν έχει αλλάξει κάτι ακόμα, κύριε καθηγητά, και αυτή είναι μια πραγματικότητα στην οποία δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια. Όχι, φυσικά τα πράγματα αλλάζουν σίγουρα. Δεν έχει δει ο κόσμος, δεν έχει δει θετικές αλλαγές. Υπάρχει βέβαια μια σχετική μείωση της ανεργίας. Κάποιοι άνθρωποι βρίσκουν δουλειά, αυτό είναι θετικό. Κάποιες χιλιάδες θέσεις εργασίας καινούργιες δημιουργήθηκαν. Αλλά είναι μικρά βήματα αυτά. Καταλαβαίνετε, χρειαζόμαστε μετά την κατακόρυφη πτώση του εισοδήματος του Έλληνα κατά 25-28% τα τελευταία 9 χρόνια. Χρειάζεται να γίνουν πολύ πιο γοργά βήματα για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε όλοι μας την καθημερινότητά μας ότι πάνε τα πράγματα καλύτερα. Και βέβαια, μια και αναφέρεστε στα θετικά βήματα, να το πω και αυτό για να είμαι δίκαιη στην κουβέντα μας. Βεβαίως και είναι ένα πολύ θετικό, σημαντικό βήμα το γεγονός ότι η κυρία Χτσόγλου πριν από λίγες ημέρες, με σχετική τροπολογία, κατήργησε τον υποκατώτατο μισθό, έτσι. Και βεβαίως βάζει πάλι τον κατώτατο μισθό σε μία άλλη συνθήκη, σε μία άλλη διαπραγμάτευση. Ναι, θεωρητικά είναι καλό βήμα αυτό. Τώρα βέβαια ποιες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να πληρώνουν τους μισθούς αυτούς. Υπάρχει αυτός ο περιορισμός, έτσι. Όταν οι επιχειρήσεις μπορούν, είναι καλό να έχουμε υψηλούς κατώτατους μισθούς. Σίγουρα το θέλουμε αυτό. Από την άλλη, δεν ξέρω αν βρίσκονται σε οικονομική κατάσταση ακόμα οι περισσότερες επιχειρήσεις για αυτό το βήμα. Βέβαια αυτό θα το δείξει η αγορά αμέσως μόλις υλοποιηθούν αυτές οι εξαγγελίες. Μάλιστα. Η κατάργηση όμως του ηλικιακού ορίου, κύριε καθηγητά, φαντάζομαι και εσείς θα συμφωνήσετε, ήταν ένα πολύ θετικό βήμα, ένα σημαντικό βήμα αυτό. Δεν συμφωνώ εγώ σε αυτό. Εγώ το βρίσκω αρνητικό. Διότι ο μόνος λόγος που γίνονται αυτές οι ρυθμίσεις σε χαμηλότερους μισθούς για τους κάτω των 25 είναι για να τους δίνεται η δυνατότητα να αποκτούν εργασιακή εμπειρία. Όλοι μας ξέρουμε ότι με τα 400 ευρώ δεν μπορεί να ζήσει κανένα σήμερα, έτσι ανεξάρτητα, ούτε να νοικιάσει σπίτι, ούτε καν να φάει με τόσα χρήματα. Παρόλα αυτά όμως, σκεφτείτε έναν εργοδότη που έχει έναν 22 ετών χωρίς καμία εμπειρία και έναν 35 ή 45 ετών με 15-20 χρόνια εργασιακής εμπειρίας και είναι να τους πληρώσει τον ίδιο μισθό. Προφανώς θα επιλέγει πάντα αυτόν με τη μεγαλύτερη εμπειρία. Άρα ο νέος δεν θα βρει ποτέ δουλειά. Και αυτό ήταν στο νου όσων σχεδιάσανε τον πολύ χαμηλό αυτό μισθό για τους νεότερους, για να έχουν μια ευκαιρία μέσα σε αυτή την γενικευμένη κρίση ανεργίας να μπορούν σιγά σιγά να αποκτούν κάποια εμπειρία, έτσι ώστε να μπορέσουν μετά να βρουν και δουλειές με υψηλότερους μισθούς. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα τα όσα υπόθηκαν σε αυτή τη συζήτηση. Μένει φυσικά να τα πούμε όλα αυτά στην πράξη και πώς. Που είναι το πιο σημαντικό. Έτσι στην ελληνική κοινωνία, κύριε καθηγητά, που πραγματικά περιμένουμε να δούμε μία χτίζα φωτός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί μπορεί να λέμε τέλος στα μνημόνια και τέλος στη σκληρή επιτροπή, όπως λέει η ελληνική κυβέρνηση, αλλά είπαμε ότι όλα αυτά δεν τα έχουμε δει ακόμα να συμβαίνουν, να γίνονται και να μπορούμε να πάμε λίγο παρακάτω γενικότερα. Σε καμία περίπτωση. Περιμένουμε να δούμε τις θετικές εξελίξεις αν υπάρξουν στο άμεσο μέλλον. Σας ευχαριστώ θερμότατα για άλλη μια φορά για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό σας βράδυ, κύριε καθηγητά. Παρακαλώ, να είστε καλά. Γεια σας.